Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξημερώνει Σάββατο. Σας εύχομαι από τώρα να έχετε ένα πολύ όμορφο, χαλαρό, ξεκούραστο με τους δικούς σας ανθρώπους Σάββατο-Κύριακο, να ηρεμήσετε και να γεμίσετε μπαταρίες. Σήμερα έχω δύο σημαντικούς καλεσμένους. Έχω τον κύριο Θέμη Σοφό, το γνωστό δικηγόρο και υποψήφιο πρόεδρο στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Τον βλέπετε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, κύριε Λιάτσο. Ευχαριστώ πολύ. Όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ, εγώ πολύ. Και στο δεύτερο μέρος είναι ο πρόεδρος της Δημάρ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ο Θανάσης ο Θεοχαρόπουλος. Έχουμε εκλογές, φίλες και φίλοι, στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών την Κυριακή, κύριε Σοφέ, έτσι δεν είναι? Την Κυριακή και Δευτέρα. Και τη Δευτέρα, 26-27 Νοεμβρίου, η δικηγορική κοινότητα καλείται να αναδείξει τη νέα διοίκηση και βεβαίως να δώσει ευκαιρία σε νέες προτάσεις, νέες ιδέες και μια νέα εποχή. Και μια νέα εποχή. Τώρα μου λένε, βλέπουν και τα τρέιλερ που παίζουν και τα κρόλ, θα έχεις, μου λέει, τον Θέμη το Σοφό, μου λέει είναι νέος. Είναι πολύ πετυχημένος δικηγόρος. Είναι στο μεροκάματο από πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή είναι πολύ μάχημος. Τι δουλειά έχει να ανακατευθεί τώρα, λέει ο Θέμης ο Σοφός, με το συνδικαλισμό και να διεκδικήσει, ας πούμε, την Προεδρία στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Το ερώτημα αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι ιδιαίτερα τιμητικό, γιατί εμπεριέχει ένα βιογραφικό του ομιλούντος, το οποίο αφορά την πράξη, την καθημερινή πρακτική, την πολυετή παρουσία μου στα δικαστήρια. Mm-hmm. Και βεβαίως θεωρώ ότι από αυτή την παρουσία έχει υπάρξει μια εμπειρία που μπορεί να εφαρμοστεί και στη διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Διότι ξέρετε, τα προβλήματα στη δικαιοσύνη τα γνωρίζει καλά εκείνος ο οποίος ζει καθημερινά μέσα στη δικαιοσύνη. Στα δικαστήρια δηλαδή. Εκείνος που στα δικαστήρια βλέπει το δικαστή, βλέπει τον δικηγόρο, βλέπει τον συνάδελφό του, τον αντίδικο, τον ομόδικο, τον πελάτη, τον πολίτη στο ακροατήριο, βλέπει τα θέματα όλα να εγείρονται και βλέπει τις παθογένειες, βλέπει τις δυσλειτουργίες. Mm-hmm. Βλέπει προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό και εκείνη την ώρα που αντιμετωπίζει το πρόβλημα έχει στο μυαλό του τη λύση. Σίγουρα θα σας έχει τύχει και σε όλους μας τυχαίνει όταν έχουμε το πρόβλημα να λέμε γιατί αυτό να μην γίνεται αλλιώς και έχουμε στο μυαλό μας ήδη τη λύση. Σωστό. Αν λοιπόν βιώνεις το πρόβλημα, έχεις τη λύση και στο μυαλό σου. Κάτσα και διάβασα τις ιδέες σας, να πω το προσωπικό σας όραμα για την επόμενη μέρα, εάν εκλεγείτε, στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Πράγματι, έχει πολύ ενδιαφέρον η πρότασή σας συνολικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε από το εξής. Θέλω να μας πείτε και για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν και πολύ επαφή με τον νομικό κόσμο, με τους δικηγόρους κτλ. Όλη η Ελλάδα, όλη η κοινωνία, κύριε Σοφέ, στα χρόνια της κρίσης έχουμε πάθει πανωλευθρία. Έχουμε υποστεί φοβερή πίεση στα οικονομικά μας, στην τσέπη μας κτλ. Ολόκληρη η ελληνική κοινωνία. Ολόκληρη η ελληνική κοινωνία. Οι δικηγόροι πόσο έχουν πληγεί στην περίοδο των μνημονίων, σε τι κατάσταση, πώς ήταν δηλαδή πριν από 6, 7, 8 χρόνια ο δικηγόρος και πώς είναι σήμερα? Κοιτάξτε, ο δικηγόρος καταρχάς πρέπει να αντιμετωπίζεται ως φύλακας των θεσμών και όχι ως παθών. Ο δικηγόρος, να το πω απλά, δεν πρέπει να κλαίγεται. Αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα ο δικηγόρος, πρέπει να σας το πω. Τεράστιο πρόβλημα. Η φορολογική και ασφαλιστική επιδρομή είναι τεράστια, είναι δυσβάσταχτη. Mm-hmm. Δικηγόροι μεγάλοι, μεσαίοι, μικροί δεν υπάρχουν. Υπάρχουν δικηγόροι πληγέντες πλέον. Mm-hmm. Αυτή είναι η κατηγορία. Και είναι μόνο αυτή η κατηγορία. Η τιμολόγηση είναι εντελώς μάταιη, διότι φεύγει όλη η τιμολόγηση του κονδυλίου, το οποίο ο δικηγόρος χρεώνει για τις υπηρεσίες του, πλέον στους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Και ο δικηγόρος δυστυχώς το πλήγμα αυτό δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Να το πούμε λίγο έτσι με παράδειγμα. Στα 100 ευρώ που βγάζει ένα δικηγορικό γραφείο, που βγάζει το δικό σου γραφείο, το οποίο ασχολείται και με πολύ σημαντικές υποθέσεις ενίοτε. Από τα 100 ευρώ, εσείς κύριε Σοφέ, πόσα λεφτά βάζετε στην τσέπη σας καθαρό εισόδημα? Κοιτάξτε, από τα 100 ευρώ φτάνουμε σε φορολογία εισοδήματος 45%. 45 ευρώ φορολογία εισοδήματος. 37,95, 37,95 είναι η ασφαλιστική επιβάρυνση. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, φτάνουμε πλέον αμέσως στο 80 και κάτι. Mm-hmm. Συν έχουμε επιβάρυνση ΦΠΑ 24%. Το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι δεν συμψηφίζεται ή δεν ισοσκελίζει ο δικηγόρος με αντίστοιχες δαπάνες, γιατί ο δικηγόρος δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα με την έννοια ότι θα έχει αντίστοιχο του φόρου προστιθέμενης αξίας ως δαπάνες, με αποτέλεσμα να του απομένουν μερικά ευρώ από τα 100, όπως είπατε, για να αντιμετωπίσει τι, τις λειτουργικές του δαπάνες, το τηλέφωνο,
το εμίσθωμα, την οικογένειά του. Την οικογένειά του. Δεν φτάνουν. Άρα δηλαδή εσείς δουλεύετε για το κράτος, για το δημόσιο δουλεύετε. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή ο δικηγόρος δουλεύει για το κράτος. Να σας το πω απλά, ο δικηγόρος τζιράρει τα χρήματα δηλαδή, τα οποία εισπράττει, αν τα εισπράττει, διότι αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα ίσπραξης. Ο πολίτης δεν μπορεί να πληρώσει καν τα βασικά έξοδα μιας αγωγής ή μιας δίκης ή μιας ποινικής διαδικασίας. Αν εισπράξει λοιπόν, τα χρήματα αυτά δεν αρκούν για να αντιμετωπίσει τις λειτουργικές του δαπάνες καν ο δικηγόρος. Ξέρετε, ναι, να σου το πω απλά, οι δικηγόροι έχουν φτάσει σε απόγνωση. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Είναι αλήθεια αυτό, είναι υπερβολή. Όχι, δεν είναι καθόλου υπερβολή. Είναι αλήθεια. Έχουν φτάσει σε απόγνωση. Θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο εσείς θα το καταλάβετε και οι τηλεθεατές σας επίσης. Παλαιότερα ήταν συχνό το φαινόμενο να είναι γεμάτη η αίθουσα με δικηγόρους. Και οι πολίτες είχαν το δικηγόρο τους. Τώρα οι πολίτες δεν μπορούν να αναλάβουν τη δαπάνη της πληρωμής του δικηγόρου. Άρα λοιπόν προσφεύγουν στις λύσεις των δικηγόρων εξ επαγγέλματος, δηλαδή ζητούν από την πολιτεία να τους διορίσει δικηγόρο, άρα έρχονται μόνοι τους στο δικαστήριο και σε 70 υποθέσεις ενός εκθέματος δικαστηρίου έρχονται 4-5 δικηγόροι, βλέπουμε άδειες αίθουσες και οι πολίτες ζητούν να τους διορίσει το δικηγόρο το κράτος. Είναι αλήθεια, κύριε Σοφέ, ότι τα τελευταία χρόνια έχουν κλείσει αρκετά δικηγορικά γραφεία? Πολλά. Πολλά, πολλά δικηγορικά γραφεία έχουν κλείσει, πολλές δικηγορικές εταιρείες έχουν κλείσει και δυστυχώς κάποιοι δικηγόροι κάνουν και άλλες δουλειές. Δηλαδή, ασχολούνται με άλλα επαγγέλματα. Ασχολούνται με άλλα επαγγέλματα. Όπως συμβαίνει και με άλλους κλάδους. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πόσους δικηγόρους έχει ο δικηγορικός σύλλογος, πόσα μέλη έχει? 20.990 δικηγόροι θα έρθουν να ψηφίσουν την Κυριακή και τη Δευτέρα. Και τη Δευτέρα. 20.000, περίπου 21.000 δικηγόροι. Πέρσι, αγαπητέ κύριε Σοφέ, είχατε κάνει μια απεργία, αν θυμάμαι, περίπου 7 μήνες. Είχε μεγάλο, πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο διάστημα και τα είχατε βάλει και με την κυβέρνηση και με τον κύριο Κατρούγκαλο και ακούγατε, σας λέγανε ότι είστε το κίνημα της γραβάτας και τα λοιπά διάφορα. Τι θέση είχατε εσείς προσωπικά σε αυτή την... Προσωπικά πρέπει να σας πω ότι μεγάλη περίοδος, ήταν αυτό, πολύ μεγάλη απογοήτευση αυτή η περίοδος για τον δικηγόρο και θεωρώ ότι εκφράζω μια πολύ μεγάλη μερίδα των συναδέλφων μου. Η δικηγορική κοινότητα δυστυχώς υποβαθμίστηκε. Περιφρονήθηκε. Η κοινωνία δεν ήξερε για ποιο λόγο απέχουν οι δικηγόροι επί 7 μήνες. Θα σας έλεγα ότι το έβλεπε η κοινωνία και κάπως εχθρικά. Ξέρετε, όταν βλέπει κανείς ένα δικηγόρο να απέχει από την άσκηση του καθήκοντός του, του λειτουργήματός του επί 7 μήνες, ξέρετε τι λέει? Έχει λίπος αυτός. Έχει λίπος. Έχει λίπος αυτός και απέχει από τα καθήκοντά του. Δεν έχει ανάγκη. Σωστό. Και θα έλεγα ότι η απόφαση και η προσωπική μου εκτίμηση και νομίζω ότι εκφράζω, το ξαναλέω, μεγάλη μερίδα της δικηγορικής κοινότητας, ήταν λάθος αυτή η πρωτοβουλία να απέχουμε επί 7 μήνες από τα καθήκοντά μας με μια κυβέρνηση η οποία εκόφευε και βεβαίως η μόνη τρόπη που επέλεξε η τότε διοίκηση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ήταν να τρέχει με μια ντουντούκα στους δρόμους. Θεωρώ ότι ο δικηγόρος έχει άλλου είδους αποστολή στην κοινωνία. Η σύγκρουση δεν ήταν η σωστή αυτή που επελέγει. Ναι. Και ξέρετε, δεν ξέρω κατά πόσον το γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας, η αποχή μέχρι σήμερα που εξαγγέλει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών είναι υποχρεωτική. Δεν έχει δικαίωμα δηλαδή ο δικηγόρος να πει εγώ δεν επιλέγω και δεν... να μην απέχω. Μάλιστα. Δεν συμφωνώ. Αυτό είναι κάτι που διαφωνούμε εμείς οι εργατικοί και θα αναλάβουμε την πρωτοβουλία να αλλάξουμε το χαρακτήρα της αποχής σε προαιρετική, γιατί μόνο προαιρετική είναι η σωστή αποχή και η συνειδητοποιημένη συμμετοχή στους κοινωνικούς αγώνες. Και επίσης, η δεύτερη πλευρά της σύγκρουσης είναι η σωστή διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση. Γιατί αν η κυβέρνηση κοφεύει σε ορισμένα προβλήματα, σημαίνει όχι μόνο ότι δεν ακούει. Με την τουντούκα δηλαδή δεν βγάζει αποτέλεσμα. Δεν θα ακούσει αυτό, περισσότερο αυτό με την τουντούκα. Ναι. Όταν κάποιος δεν σε ακούει, δεν χρειάζεται να φωνάξεις πιο δυνατά. Σημαίνει πως δεν έχει ενημερωθεί σωστά και δεν σε ακούει. Πρέπει να τον ενημερώσεις. Θεωρώ ότι η πολιτεία σε ορισμένα ζητήματα δεν είναι επαρκώς πεφωτισμένη. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή συζητείται, από ό,τι πληροφορούμε, από το Υπουργείο της Δικαιοσύνης, η ίδρυση δεύτερου πρωτοδικείου. Ναι. Και ο λόγος είναι η υπερφόρτωση των υποθέσεων, των δικαστηρίων, η αποσυμφόρηση της δικαιοσύνης και αυτή η, αν θέλετε, επαναλαμβανόμενη διατύπωση, την οποία
θεωρώ ότι μάλλον το πραγματικό της νόημα δεν το έχει κατανοήσει η πολιτεία. Είναι ανάγκη δηλαδή για να αντιμετωπίσει την αποσυμφόρηση της δικαιοσύνης να ιδρύσει ένα δεύτερο πρωτοδικείο. Ο τρόπος λειτουργίας του πρωτοδικείου δεν μπορεί να αλλάξει ώστε να αποσυμφορηθεί η δικαιοσύνη. Πρέπει να δημιουργήσει. Το βλέπετε εφικτό δηλαδή αυτό? Είναι εφικτό. Είναι εφικτό. Είναι εφικτό και μπορούν να γίνουν σωστές δηλαδή, δημιουργία παρεμβάσεις. Ναι. Από ανθρώπους όμως, πρέπει να το ξαναπώ αυτό, οι οποίοι έχουν άμεση, ενεργό και πολυετή σχέση με την πράξη. Δυστυχώς, η διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, χωρίς να θέλω να απαξιώσω καθολικά ή να γενικεύω, υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί στη διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και έχουν την εμπειρία και τη δυνατότητα, αλλά η απερχόμενη διοίκηση δυστυχώς δεν κατάφερε να κάνει τις σωστές παρεμβάσεις για την επίλυση των προβλημάτων μας. Θα έρθουμε τώρα, έχω αρκετά πράγματα να σας ρωτήσω για τον τρόπο λειτουργίας του συλλόγου σας και πώς σκέφτεστε εσείς ότι είναι ο ιδανικός τρόπος λειτουργίας του συλλόγου. Το εργατική από πού προέκυψε, πώς προέκυψε αυτό, έχει ενδιαφέρον το όνομα. Το εργατική, κύριε Λιάτσο, δεν σημαίνει ότι εμείς καταρχάς είμαστε πιο εργατικοί από τους άλλους. Εργατική σημαίνει ότι τα πρόσωπα που στελεχώνουν αυτήν την εκλεκτή ομάδα του συνδυασμού μας είναι πρόσωπα με ιδιοσυγκρασία δικηγόρου μαχωμένου καθημερινά στα δικαστήρια, κοντά στον πολίτη, στις υποθέσεις, στα δικόγραφα και στην επιστημονική έρευνα. Εργατικός σημαίνει αυτός ο οποίος σηκώνεται το πρωί και έχει το ευλογημένο καθήκον να παράγει έργο στα δικαστήρια, να παράγει έργο στην συγγραφή δικογράφων, στην μελέτη και την ομολογιακή έρευνα, να προάγει την επιστήμη. Αυτός είναι ο εργατικός. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο το επάγγελμα του δικηγόρου. Για πείτε μας έτσι. Εγώ έχω κάνει και δικαστικό ρεπορτάζ, έχω προσωπική εμπειρία. Επειδή είστε πολύπειρος δικαστικός ρεπόρτερ. Και έχω γνωρίσει πολλούς σημαντικούς δικηγόρους, συναδέλφους σας. Πόσο δύσκολο είναι το επάγγελμα του δικηγόρου? Θέλει να έχει κανείς γερό στομάχι και πολύ γερά πόδια για να γίνει δικηγόρος. Και πρέπει να είναι και πολύ εργατικός παράλληλα. Και πρέπει να είναι πολύ εργατικός, να μην φοβάται τη δουλειά. Εσείς δεν έχει ωράριο ο δικηγόρος. Δεν υπάρχει ωράριο. Εκεί θέλω να έρθω. Είστε οικογενειάρχης. Έτσι. Έχετε δύο παιδιά και από ό,τι πληροφορήθηκα τελευταία σε δημοσιεύματα που είδα, η σύζυγος, η Σταματίνα Τσεμψιλή, είναι έγκυος. Πάλι στο τρίτο παιδί. Πρώτο Θεό, περιμένουμε το τρίτο παιδί. Το τρίτο παιδί. Καλώς να έρθει. Και να είστε πάντα γεροί και δυνατοί με μια ευτυχισμένη οικογένεια. Αμήν. Τα παιδιά είναι ευλογία. Εσείς ξεκινάτε από ό,τι φαντάζομαι πολύ νωρίς το πρωί από το σπίτι. Ευλογία κυρίου και έλεος έλθει εφ' εμάς, κύριε Λιάτσο. Σωστό. Ξεκινάτε τι ώρα από το σπίτι, για να πάτε στο γραφείο ή στο δικαστήριο όταν έχετε δίκη κτλ? Το πρωί, ξέρετε, επειδή η σύζυγος έχει και εκείνη τα επαγγελματικά της καθήκοντα. Την τηλεοπτική εκπομπή στον Α, ναι. Αναχωρεί νωρίτερα από την οικία μας και έτσι έχω την χαρά και την τιμή και την ευλογία να ασχολούμαι και εγώ με τα παιδιά το πρωί. Και αφού τα πάω στο σχολείο, στη συνέχεια πηγαίνω και εγώ στα δικαστήρια, πηγαίνω στο χώρο, το φυσικό μου χώρο, όπου ασκώ και εγώ το δικό μου λειτουργήμα του δικηγόρου και θέλω να συνεχίσω να έχω την υγεία και την ευλογία του Θεού να συνεχίσω να βρίσκομαι στα δικαστήρια. Πόσες ώρες την ημέρα σας απασχολεί το επάγγελμα? Τουλάχιστον 12 με 14 ώρες ημερησίως. 12 με 14 ώρες, πολλές ώρες. Πολλές ώρες. Αλλά χωρίς δουλειά, από ό,τι έχω καταλάβει και εγώ, την δική μου την πορεία, δεν γίνεται τίποτα. Δεν φτάνει μόνο το ταλέντο, η παιδεία, η μόρφωση, το περιβάλλον που αναπτύσσεται ο καθένας μας. Πρέπει να στοχοπροσιλωθεί και να εργαστεί πολύ για να πετύχει τους στόχους που βάζει. Θεωρώ ότι είναι πολύ λίγες οι δουλειές πια που διαρκούν λιγότερο από 12 ώρες. Αν εργάζεται κανείς, εργάζεται πάνω από 12 ώρες. Έτσι είναι. Για να έρθουμε λίγο. Θέλω να μας πείτε για αυτό τον συνδυασμό το δικό σας. Κάποιοι μου λένε ότι βλέπουν και άλλα χαρακτηριστικά σε εσάς και εγώ επειδή συνηθίζω να τα ρωτάω άλλα, τα ρωτάω και θα τα ρωτήσω όλα και σε εσάς. Ότι ο στόχος σας δεν είναι μόνο η προεδρία στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Είναι το επόμενο σκαλοπάτι και ότι ο Θέμης ο Σοφός μου λένε ότι έχει και άλλες φιλοδοξίες από εκεί και πέρα. Δεν ξέρω αν σας έχει μπει καθόλου μέσα το μικρόβιο να ασχοληθείτε ενεργά αργότερα με τον πολιτικό χώρο. Κοιτάξτε, καταρχάς θεωρώ ότι ο φυσικός μου χώρος είναι τα δικαστήρια και η δικηγορία. Αυτό είναι, αν με ρωτάτε, αυτό που θέλω να κάνω, όπως το έκανε ο αείμνηστος πατέρας μου, ο οποίος έφυγε στα 82 του χρόνια από τη ζωή δικηγορώντας, και ο αείμνηστος παππούς μου, ο οποίος έφυγε στα 87 χρόνια επίσης δικηγορώντας.
Ως δικηγόρος τρίτης γενιάς, λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι έχω βαθιά μέσα στο DNA μου τη δικηγορία. Mm-hmm. Άρα, λοιπόν, πρέπει να αναγνωρίσω, πέραν των όποιων φιλοδοξιών που μπορεί να έχει ο οποιοσδήποτε, γιατί το να έχει κανείς μια φιλοδοξία δεν είναι κακό, αλλά το να ασχοληθεί κανείς με την πολιτική, πρέπει να σέβεται καταρχάς και να τηρεί τους κανόνες και τις αρχές που θέλει να υπηρετήσει. Mm-hmm. Εγώ θέλω να υπηρετήσω τις αρχές τις οποίες μπορώ να υπηρετήσω καταρχάς, mm-hmm. και τους κανόνες τους οποίους γνωρίζω πώς να τους υπηρετήσω. Δηλαδή, έχω ένα οργανικό λειτουργικό σύστημα το οποίο γνωρίζω επί περίπου 25 χρόνια, mm-hmm. και έχω ένα όραμα για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Mm-hmm. Το όραμά μου αυτό έχει περιεχόμενο. Mm-hmm. Δεν κινείται μόνο από μία φιλοδοξία. Mm-hmm. Άρα, κάνω μία διάκριση. Όταν έχει κάποιος τη φιλοδοξία, χωρίς να έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένα συγκεκριμένο όραμα το οποίο θέλει να εφαρμόσει, η φιλοδοξία αυτή είναι κενή περιεχομένου. Εν προκειμένου, το όραμά μου αφορά στη βελτίωση του κύρους, την αναβάθμιση του κύρους, στη βελτίωση της ποιότητας και την καλυτέρευση των συνθήκων απονομής της δικαιοσύνης και του κύρους και του θεσμού του δικηγορικού λειτουργήματος. Σωστό. Να σας ρωτήσω, έχετε σκεφτεί ότι θα σας απασχολεί πολύ και η υποχρέωση, αν εκλεγείτε και είστε πρόεδρος μεθαύριο στο Δικηγορικό Σύλλογο, θα σας τρώει και αυτό πολύ χρόνο? Πώς θα τα καταφέρετε όλα αυτά? Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα, ναι. Και θεωρώ ότι πράγματι είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν με αφήνει αδιάφορο, διότι δεν σας κρύβω, δεν έχω λύσει το πρόβλημά μου, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Και εγώ από την εργασία μου ζω και η οικογένειά μου επίσης. Βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα ως προς την καθημερινότητα ενός δικηγόρου μαχωμένου που έχει δικαστήρια, επαφή με πελάτες, ραντεβού, δικόγραφα, και το καθήκον του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών επίσης έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Όμως, μέσα στο πρόγραμμα αυτό το οποίο έχουμε καταστρώσει και αναρτήσει, δημοσιοποιήσει η εργατική, περιλαμβάνει και καθήκοντα Προέδρου Υπηρεσίας. Θεωρώ, κύριε Λιάτσο, ότι τα καθήκοντα του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών είναι τόσα πολλά που ακόμα και αν είχε το χρόνο ο εκλεγμένος Πρόεδρος να τα εκπληρώσει, θεωρώ πως το αποτέλεσμα θα ήταν ποιοτικά και είναι ποιοτικά όχι τόσο υψηλό όσο θα ανέμενε κανείς. Mm-hmm. Είναι σαν να ζητάει κανείς από κάποιον να κάνει 100 πράγματα και να έχει το χρόνο να τα κάνει. Δεν είναι δυνατόν να έχει ένα ποιοτικό αποτέλεσμα. Αυτό που θέλω λοιπόν εγώ και οραματίζομαι και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών καταρχάς, είναι ταυτόσιμο και με την ίδια τη φύση και τη λειτουργία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ως συλλόγου. Δηλαδή τι? Η διοίκηση, το εκλεγμένο δηλαδή διοικητικό συμβούλιο, να ασχοληθεί ενεργά, καθ' ολοκληρίαν, με την άσκηση της διοικήσεως, την ενεργό άσκηση της διοικήσεως. Και γι' αυτό έχουμε επιλέξει να έχουμε πρόεδρο υπηρεσίας ανά μήνα, ο οποίος θα ασχολείται με τις διοικητικές λειτουργίες του Συλλόγου κάθε φορά, και ο εκλεγμένος πρόεδρος θα εποπτεύει την ορθή λειτουργία και την ορθή εφαρμογή των κανόνων. Mm-hmm. Θα κάνουμε ένα οργανόγραμμα να δούμε τις διοικητικές υπηρεσίες του Συλλόγου. Mm-hmm. Παρένθεση. Το ξέρετε ότι δεν έχει γίνει οργανόγραμμα τα τελευταία 20 χρόνια στο Δικηγορικό Συλλόγο. Όχι, δεν το ήξερα. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Βέβαια, δεν θέλω να κάνω κριτική σε πρόσωπα, αν και θα μπορούσα, για να είμαι ειλικρινής. Ναι, ναι. Αυτό το οποίο αποτελεί πάγιο αίτημα της διοικήσεως του Συλλόγου, των διοικητικών υπηρεσιών δηλαδή, εδώ και πάνω από 20 χρόνια, είναι να γίνει ένα οργανόγραμμα. Να κάτσει να γράψει κανείς δηλαδή ποιες διοικητικές υπηρεσίες έχει, γιατί τις έχει, ποιες είναι οι αρμοδιότητες κάθε υπηρεσίας και γιατί τις πληρώνει στην τελική ανάλυση. Τι απόδοση έχουν και οι υπηρεσίες? Γιατί υπάρχει περίπτωση να έχει υπηρεσίες και να μην κάνουν τίποτα. Άρα δεν χρειάζονται. Ένα λοιπόν πρώτο βήμα που θέλουμε να κάνουμε εμείς εργατικοί στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ναι, είναι ένα οργανόγραμμα. Να γράψουμε κάτω τις υπηρεσίες μας, mm-hmm. να δούμε ποιοι δουλεύουν, για ποιο λόγο δουλεύουν, ποιες είναι οι αρμοδιότητές τους και γιατί όχι να δούμε ξανά την κατανομή του έργου ενός εκάστου με μοναδικό σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος του συλλόγου μας, αλλά και την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών του. Διότι mm-hmm. έχουμε, όπως έχουμε πληροφορηθεί, ναι, από έκθεση ορκωτών ελεγκτών και από άλλα στοιχεία τα οποία έχουν περιέλθει σε γνώση μας, από θεματικά τα οποία έχουν μειωθεί κατά ποσόν άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία 3 χρόνια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, επειδή μου αρέσουν και οι αριθμοί? Ναι, ναι. Αν χάνει 1 εκατομμύριο ευρώ ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και τα αποθεματικά που έχει σήμερα είναι 13 εκατομμύρια ευρώ, σε 13 χρόνια το μαγαζί κλείνει.
Ένα εκατομμύριο το χρόνο, λέτε, να χάνει, αν χάνει, λέτε. Αν χάνει, λοιπόν, που αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε, τα τελευταία τρία χρόνια. Ένα εκατομμύριο το χρόνο. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν χαθεί τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ από τα αποθεματικά του. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρώτον δεν έχει εισρωή εσόδων και δεύτερον παίρνει από τα έτοιμα. Για να πληρώνει τι? Τις διοικητικές υπηρεσίες, τις οποίες δεν έχει καταγράψει για να δει αν τις πληρώνει σωστά. Γνωρίζετε πόσους υπαλλήλους έχει σήμερα ο Γιώργος Σύλλογος? Θεωρώ πως και η διοίκηση, άμα τη ρωτήσετε αυτή τη στιγμή, δεν θα δεν γνωρίζει κανείς, λοιπόν. Να σας πω κάτι. Ο δικός σας συνδυασμός είναι υπερκομματικός, που λέμε. Απόλυτα. Ή ακουμπάει στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ, λέω τώρα, να πάρει. Ακουμπάει σε κάποιο κόμμα ή δεν ακουμπάει? Καταρχάς, με τα κόμματα δεν είμαστε εχθρικοί. Δεν έχουμε καμιά εχθρότητα. Όμως δεν είναι κοντά μας. Είναι απέναντι μας τα κόμματα. Mm-hmm. Και ξέρετε, επειδή έχουμε μια εντελώς νέα φιλοσοφία διοίκησης, διαχείρισης και εποπτείας των θεσμών ως Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, θα έχουμε την δυνατότητα να καλέσουμε τα κόμματα να μας δίνουν εξηγήσεις για σοβαρά θεσμικά ζητήματα μείζωνος πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Mm-hmm. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Θέλουμε να κάνουμε μια επιτροπή θεσμών και διαφάνειας στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, με σχέδιο κανονισμού λειτουργίας, το οποίο έχουμε ήδη συντάξει, mm-hmm. και το οποίο θα έχει ως αρμοδιότητες την αξιόμεμπτη ή αξιόπινη συμπεριφορά δικαστών, αξιόμεμπτη ή αξιόπινη συμπεριφορά προσώπων που υπάγονται στο άρθρο 86 του Συντάγματος, δηλαδή υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων, υπουργείων, πρόεδρων οργανισμών, δημοσίων οργανισμών, διαχειριστών δημοσίου χρήματος, αρμοδιοτήτων δηλαδή, τις οποίες ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών μπορεί να καλέσει τον δικαστή όταν επέδειξε και αν επέδειξε συμπεριφορά η οποία απάδει προς την ορθή ενάσκηση του δικαστικού λειτουργήματος απέναντι σε δικηγόρο. Mm-hmm. Και είναι φαινόμενο το οποίο συναντάτε συχνά, αυτό, συναντάτε συχνά στα δικαστήρια. Είναι φαινόμενο το οποίο οδηγεί στην απαξίωση του δικηγόρου τόσο στα μάτια του δικαστή, όσο και στα μάτια του πολίτη. Έχετε δίκιο, αλλά σας ρωτώ για να το επισημαίνετε, εάν το συναντάτε συχνά στη δουλειά σας αυτό. Κοιτάξτε, στατιστικά, ναι, απαντάτε συχνά συμπεριφορά δικαστού προσβλητική σε βάρος δικηγόρου. Πότε γίνεται, γιατί εμείς δεν ξέρουμε. Εμείς δεν ξέρουμε τι ακριβώς εννοείται, γι' αυτό σας επιμένω. Πότε γίνεται μια συμπεριφορά κακή ή προσβλητική από τη μεριά του δικαστή προς ένα δικηγόρο? Πώς το εννοείτε αυτό? Ο δικαστής, ναι, πρέπει να είναι ψύχρεμος στην έδρα. Αυτή είναι η υποχρέωση που έχει τόσο από τους πειθαρχικούς κανόνες, όσο και από τη δικονομία. Mm-hmm. Όταν ο δικαστής δεν έχει ψυχραιμία στην έδρα κατά την ενάσκηση του λειτουργήματός του, τότε δυστυχώς η συμπεριφορά του δεν είναι ανεκτή, ούτε επιτρεπτή. Τι σημαίνει να μην είναι ψύχρεμος? Όταν προσβάλλει το δικηγόρο, όταν τον χαρακτηρίσει, υπάρχουν συμπεριφορές και χαρακτηρισμού και προσβολής δικηγόρων από δικαστές. Mm-hmm. Αυτή η συμπεριφορά ελέγχεται από το πειθαρχικό όργανο. Και θα σας ρωτήσω, ποιος δικηγόρος είναι έτοιμος να κάνει αναφορά εναντίον δικαστικού? Επωνύμως, μόνος του. Δύσκολο. Δύσκολο, και ξέρετε, ο κανόνας που ισχύει εδώ είναι μη στοχεύσεις για να μη σε στοχεύσουν. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν εδώ. Λέτε κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ σαν άποψη, αλλά χρειάζεται αρκετό θαραλέο επίπεδο. Πώς να το πω. Χρειάζεται θάρρος αυτή η συμπεριφορά. Εμείς θα σπάσουμε αυγά. Θα σπάσετε αυγά, λοιπόν. Κατεβαίνουμε για να σπάσουμε αυγά. Δεν κατεβαίνουμε για να κάνουμε ούτε δημόσιες σχέσεις, ούτε καριέρες. Ευτυχώς έχουμε περάσει το στάδιο αυτό της ηλικίας που θα σχεδιάσουμε μια καριέρα της για το μέλλον. Της επιβεβαίωσης που λέμε. Ναι, αυτό το στάδιο το περάσαμε. Το έχετε περάσει. Και άρα πάτε στα ουσιαστικά. Πάμε στα ουσιαστικά θέματα. Θεματάκια τα οποία θέλουμε να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας. Έχω πολλά να σας ρωτήσω για τα ουσιαστικά. Ένα δεύτερο ζήτημα μόνο, επιτρέψτε μου να σας πω, που αφορά την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ναι, ναι. Προσφάτως, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός μας, ο υπουργός δικαιοσύνης, έκανε μια δήλωση και είπε: θα βρούμε και μια σύνθεση για την Ιριάννα. Ναι. Ξέρετε, όταν ακούει κανείς μια τέτοια δήλωση. Τι εννοούσε ακριβώς, για κάτι εντόμα, λίγο πιο λιανό, θα βρούμε μια σύνθεση για την Ιριάννα, δηλαδή. Καλύτερα να μας εξηγήσει ο ίδιος, και από τη συνέντευξη που έχω διαβάσει, τουλάχιστον εγώ, του ιδίου του κυρίου Υπουργού Δικαιοσύνης. Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης διορίζουν τις δικαστικές συνθέσεις? Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Βλέπετε όμως που παραπέμπει ο νους σας μετά από το άκουσμα μιας τέτοιας δήλωσης. Εφόσον το λέτε αυτό, πού να πάει το μυαλό μου? Ο πολύπειρος κύριος Λιάτσος διατυπώνει μια τέτοια σκέψη. Εγώ εκφράζω και τον κόσμο. Φανταστείτε, ο απλός πολίτης, όταν ακούει, θα βρεθεί και μια σύνθεση για την Ιριάννα. Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα όργανο που θα καλέσει τον κύριο Υπουργό
να δώσει εξηγήσεις για αυτή την διατύπωση. Και η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Δικαιωρικού Συλλόγου Αθηνών θα είναι αυτό. Θα φτάνει μέχρι το σημείο και να καλείται δηλαδή και τον Υπουργό Δικαιοσύνης και να του ζητάτε εξηγήσεις για παρόμοια πράγματα. Θα καλέσει τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κοντονή, να του υποβάλει τα εξής ερωτήματα. Τι εννοεί όταν λέει θα βρεθεί και μια σύνθεση για την Ιριάννα? Ποια σύνδεση ακριβώς εννοεί και για ποια ονόματα, σε ποια ονόματα αναφέρεται? Και τρίτον και βασικότερον, θεωρεί ότι η διατύπωση αυτή, η δήλωση που κάνει για την Ιριάννα, τη βοηθάει ή τη χαντακώνει? Mm-hmm. Πώς λειτουργεί ο δικαστής μετά από μια τέτοια δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης? Ξέρετε, αυτά είναι βασικά ζητήματα προστασίας της διάκρισης των λειτουργιών. Πρέπει η δικαστική εξουσία να είναι... να διακρίνεται από την εκτελεστική εξουσία. Η εκτελεστική εξουσία που είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα πρέπει να μείνει μακριά από την ορθή λειτουργία της δικαιοσύνης. Και έτσι θα την αφήσει να είναι ψύχρεμη. Βάζετε πολύ ψηλά τον πήχη και με πολύ μεγάλη χαρά θα σας καλέσω μετά από αρκετό χρονικό διάστημα και εφόσον εκλεγείτε για να σας βαθμολογήσω, να σας αξιολογήσουμε με τους τηλεθεατές πώς θα πηγαίνετε με αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα και ωραία που αυτή τη στιγμή εκφράζεται. Με πολύ χαρά θα σας ανακοινώσουμε τότε ότι τα εφαρμόσαμε. Πρόκειται περί θεσμικών ζητημάτων, κύριε Λιάτσο, που στα θεσμικά ζητήματα δεν υπάρχει κανενός είδους διαπραγμάτευση. Δεν συζητώ δηλαδή με οποιονδήποτε, εάν είναι επιτρεπτό ή όχι, ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης να κάνει δηλώσεις για εκκρεμείς υποθέσεις στη δικαιοσύνη. Είναι αδιαπραγμάτευτο ζήτημα. Απαγορεύεται. Mm-hmm. Το απαγορεύει το Σύνταγμα. Mm-hmm. Λοιπόν, να μπούμε λίγο στο ψητό. Στο ψητό, σε αυτά που λέτε, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα και δεν ξέρω βέβαια πόσο πραγματοποιήσιμα είναι, πόσο εφαρμόσιμα είναι. Κάντε, είναι γεγονός ότι έχετε κάνει προτάσεις πολύ προχωρημένες. Για παράδειγμα, μιλάτε για καθιέρωση του θεσμού του επίκουρου έδρας δικηγόρου. Μάλιστα. Διαβάζοντας, εγώ που είμαι ένας απλός πολίτης, που δεν έχω σχέση με δικαστήρια, δεν είμαι νομικός κτλ., θέλω να μου το εξηγήσετε αυτό το πράγμα. Τι ακριβώς εννοείτε καθιέρωση του θεσμού του επίκουρου έδρας δικηγόρου? Και γιατί πρέπει να γίνει αυτός ο θεσμός, τι θα εξυπηρετήσει τους δικηγόρους? Ωραία. Παρακαλώ. Καταρχάς, είναι κοινός τόπος ότι ο δικηγόρος, όταν θέλει να καταθέσει μια αγωγή, ένα δικόγραφο, στείνεται στην ουρά από το πρωί και περιμένει 3 με 5 ώρες περίπου στατιστικά καθημερινώς. Μάλιστα. Πηγαίνει λοιπόν ο δικηγόρος εκεί, παίρνει 8 και 5 το πρωί ένα χαρτάκι από τη σειρά προτεραιότητας, το οποίο χαρτάκι είναι περίπου το 90. Ο αριθμός προτεραιότητας, δηλαδή έχουν ήδη προηγηθεί 89 συνάδελφοι που έχουν πάει νωρίτερα και 90 προηγούμενοι συνάδελφοι σημαίνει για τον δικηγόρο που έχει πάει να καταθέσει ότι θα περιμένει 5 ώρες στην ουρά. Ο επίκουρος έδρας δικηγόρος λοιπόν θα είναι ένας δικηγόρος ο οποίος θα έχει οριστεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, mm-hmm. από εμάς, mm-hmm. να παραλάβει το δικόγραφο από τον δικηγόρο και ο δικηγόρος φεύγει. Είναι 5 λεπτά. Το παραλαμβάνει, ναι, για να το καταθέσει εκείνος για τον δικηγόρο που το έφερε. Μάλιστα. Και φέρνει το δικόγραφό του, φέρνει το αντίγραφο και επίσης του προσκομίζει και ένα παράβολο 5 ευρώ που θα έχει εκδώσει ήδη από το Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Με αυτό το παράβολο 5 ευρώ, κύριε Λιάτσο, παραδίδει ο δικηγόρος στον επίκουρο έδρας το δικόγραφό του και μετά, εντός προθεσμίας 3 εργασίμων ημερών μέχρι και 5, μπορεί να παραλάβει το δικόγραφό του κατατεθειμένο και επικυρωμένο. Ξέρετε τι είναι να φύγει 8 και 20 το πρωί και να πει ότι εγώ τελείωσα με το δικόγραφό? Κερδίζει πάρα πολλές ώρες για τα υπόλοιπα που έχει να κάνει. Κέρδισε όλη τη μέρα του. Και στη μέρα του. Και θα σας πω και την οικονομική. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Και αν γίνει, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι δεν περνάει από την έγκριση της πολιτείας. Δεν χρειάζεται την έγκριση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είναι εσωτερική σας λειτουργία. Είναι εσωτερική λειτουργία. Είναι αρρωγός του δικηγόρου. Εσωτερικός βοηθός του δικηγόρου. Και ξέρετε, αν επιτευχθεί κάτι τέτοιο, θεωρώ πως το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να συγχαρεί το Δικηγορικό Σύλλογο που βοήθησε στην βελτίωση της ποιότητας απονομής δικαιοσύνης. Γιατί όταν ο πολίτης βλέπει τα δικαστήρια χωρίς ουρές και χωρίς να στηβάζονται οι δικηγόροι εκεί, πρώτον, βλέπει το δικηγόρο με καλύτερο μάτι, γιατί δεν είναι ωραία εικόνα των δικηγόρων να στείνονται σε 40 μέτρα ουρές. Και δεύτερον, κάνουν τη δουλειά τους πιο γρήγορα και οι δικηγόροι παράγουν περισσότερο έργο. Όπου το έχετε πει αυτό το πράγμα, πώς το έχουν ακούσει οι συνάδελφοί σας? Με μεγάλο ενθουσιασμό. Μας λένε, άμα το κάνεις αυτό, θα φεύγω από την Ευελπίδων και θα έχω καταθέσει το δικόγραφό μου, παραδώσει μάλλον για να το πω ακριβώς, μέσα σε 5-10 λεπτά και μετά θα κάνω τις υπόλοιπες δουλειές μου. Ξέρετε, είναι να έχεις μια ολόκληρη ημέρα για να καταθέσεις ένα δικόγραφο. Πολύ και βεβαίως η οικονομική πλευρά του ζητήματος είναι επίσης ενδιαφέρουσα.
Γιατί με 1000 καταθέσεις δικογράφων σε όλο το νομό Αττικής, έχουμε υπολογίσει ότι με παράβολο 5 ευρώ ημερησίως στο Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου, με δικά μας χρήματα, θα έχουμε 5.000 ευρώ ημερησίως. Αυτό σε αναγωγή ετήσια, ξέρετε τι σημαίνει, σε ετήσια βάση. 1.000.000 ευρώ. Είναι αυτό που λείπει κάθε χρόνο, που λέγατε. Αυτό πριν. Λοιπόν το καλύψαμε ήδη. Το καλύψαμε πολύ, ήδη. Πολύ καλό. Και βεβαίως και στο κτίριο 16, στην ενημέρωση της πορείας των ποινικών υποθέσεων. Εκεί που είναι η εισαγγελία ποινικής δίωξης κλπ. Εκεί λοιπόν πάλι έχει 15-20 μέτρα ουράς για να περιμένει κανείς να πάρει την ενημέρωση. Πάλι εκεί θα βρίσκεται ο επίκουρος έδρας δικηγόρος για να βοηθήσει τον δικηγόρο. Ο δικηγόρος για τον δικηγόρο. Και αυτά είναι μόνο οι εσωτερικές λειτουργίες. Γιατί οι επενδυτικές λειτουργίες που οικονομούν. Θα έρθουμε τώρα. Θα σας διακόψω και ζητώ συγγνώμη για να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό. Παρακαλώ. Φίλες και φίλοι, ακούμε πράγματα τα οποία δεν τα ακούμε καθημερινά. Μπορεί να μας είναι και ξένα, αλλά νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και με την ευκαιρία τώρα των εκλογών στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και την παρουσία του κυρίου Θέμη Σοφού, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τα ακούμε, να προβληματιζόμαστε και να. Διότι γεννιόνται και καινούργιες ιδέες. Είναι καλό πράγμα αυτό, γιατί νομίζω ότι ο κύριος Σοφός βλέπει μπροστά αρκετά. Διαφημίσεις 2 λεπτών και επανερχόμαστε.